Αναζητάς τον δρόμο προς τη δόξα, νιώθοντας σαν τον Οδυσσέα? Σου έχω τη λύση. Μπες fifacoin.com, αγόρασε φτηνά και αξιόπιστα coins για το FIFA 18 και έφτασες. Μην ξεχάσεις στο checkout να βάλεις τον κωδικό FNDX για 5% off. Όλα αυτά θα τα βρεις στο link που υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Εκτός από τον Οδυσσέα. Γεια σας φίλοι μου, εδώ είμαστε λοιπόν πάλι για άλλη μια εβδομάδα, τα rewards. Σήμερα έχουμε ξανά για δεύτερη φορά τον Κωστάκη μαζί μας. Το ζητάγατε αρκετά. Τον θέλατε, τον έφερα. Θα ανοίξει πρώτα τα rewards του. Βέβαια είναι πολύ σκατά παίκτης, οπότε βγήκε γκολ 3. Εντάξει, τα έπαιξε όλα. Λοιπόν, γκολ 3 είναι τα rewards. 23 παιχνίδια έπαιξα. 23 και έκανες. 18-5. Εντάξει. Μέτριος, καλός. Εντάξει. Λοιπόν, τον έφερα για το luck για να δούμε τι θα βγάλει πρώτα αυτός. Θα δούμε στα γκολ 3 rewards και μετά εμείς έχουμε elite 3 rewards. Έχουμε μέσα στα 100k και σε όλα τα πακέτα τα άλλα. Ναι, πήγαινε. Εντάξει, το πάμε γκολ 3. Τα mega pack του δηλαδή και τα red players pack μέσα έχουν path to glory ακόμα. Οπότε υπάρχει κάποιο καλό value σε αυτά τα πακέτα. Είναι καλό αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πώς θα τα παίξεις εδώ τα πακετάκια σου, πώς θα τα ανοίξεις? Για mega pack. Α, και μετά red players pack. Ωραία, για πάμε να δούμε τα mega pack. Τα mega pack για μένα είναι τα OP pack. Πιστεύω είναι πολύ καλά. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν είναι καν boards. Ωραία, με επιβραβεύουν πάρα πολύ που τα λέω OP. Ωραία. Εντάξει. Τίποτα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, αυτό είναι το καλό βέβαια. Όταν ανοίγεις Mega Pack, παίρνεις τα consumables που σου γλιτώνουν πολλά coins, η αλήθεια είναι. Έφυγε της Master Gnet, δεν τα κλαφτή η φανέλα. Ωχ, ένα player pack. Ένα player pack. Εντάξει. Not bad. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει από αυτό. Το Gold Pack εδώ έχω ακούσει φέτος ότι έχουν βγει. Του players pack ένας rare. Καλό. Ένας gold. Θα μπορεί όμως ένα pack ακόμα, αμό τα pack open. Μπορεί ο rare να είναι silver, το ξέρεις. Και αλλά δεν να... ήτανε. Και... όχι, δε... α, είναι και rare τώρα. Και rare και 81. Εντάξει. Και 81. Για πάμε δεύτερο mega pack. Λες να δείξεις κάτι καλό στο δεύτερο mega pack. Ή όχι. No boards at all. Τα αφήνω γιατί έχω προέστημα. Τι προέστημα, έχεις Ισπανός είναι και χωρίς boards. Εδώ και με boards για να ήταν Ισπανός πάλι δεν είναι. David Villa, τέτοιο είναι icon. Είναι icon, ναι. Μελλοντικό. Ο πεινασμένος, ο πικραμένος. Ό,τι να είναι λέει. Όχι, εντάξει. Θέλω να μας φέρεις καλή τύχη, οπότε δεν σε εκπέμπει. Έτσι, μπράβο. Για να δούμε. Rare Place Pack, εδώ περιμένεις κάτι. Να board έστω. Και ας μην είναι κάτι καλό, περιμένεις ένα board. Το οποίο θα έρθει. Το οποίο θα έρθει, οπότε πάμε παρακάτω. Path to Glory δεν είναι και αυτά, εντάξει, είναι κανονική κάρτα. Είναι Πολωνός, είναι σημαντική. Η αλήθεια είναι ότι έχεις βγάλει μια φάρα Λεβαντόφσκι, οπότε δεν μπορείς να μιλάς. Αμό! Θα μπορούσε όμως και να είναι, θα μπορούσε, αλλά δεν είναι, εντάξει. Οκ, για 50 εκεί δεν είναι κακό. Σου βγάλε εκεί έναν 85, έναν 83, ρε, πάντα χρήσιμη. Οπότε αυτά ήτανε. Τα πακετάκια του Gold 3. Ναι. Πάμε στο δικό μας account, στο Road to Glory account, να δούμε τι θα μας δώσουν τα Elite 3 Rewards. Λοιπόν, εδώ στο account μας είμαστε, βλέπετε διαφορετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ένα 1.100.000 coins. Spoiler, ότι... δεν είναι spoiler, είναι ότι το ένστικτό μου μου λέει ότι αυτή την Κυριακή θα γίνει χειρότερο marketing. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε, ένα ένστικτό είναι, πάμε το ένστικτό μου και πούλησα την ομάδα. Θα πάμε λογικά με αυτή την ομάδα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, αλλά με αυτή την ομάδα θα πούμε στο επόμενο Weekend League. Θέλω να δοκιμάσω και πώς είναι να παίζεις με λίγο κατώτερη ομάδα. Όχι ότι είναι άσχημη. Μια χαρά ομάδα είναι. Απλά δεν έχουμε Λουκάκου μπροστά, δεν έχουμε Mertens την μπάλα που είχαμε και όλα αυτά. Δεν έχουμε Pogba. Εντάξει, έχουμε Μπατσουαγί έτσι. Έχουμε τον Μπατς. Δεν ξέρω αν ακόμα θα τον πειρατήσω γιατί είναι ο μόνος που δεν ξέρω αν αξίζει. Αλλά θα δείξει. Θα ξεκινήσω με αυτή και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η ομάδα μας. Αποφάσισα να κρατήσω τα coins όπως σας είπα και θα δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα ίσως κάνουμε ένα δυνατό squad builder. Θα δούμε ανάλογα. Να μην ξεφυσάς γιατί τώρα έχουμε Elite 3 rewards. Πάμε να δούμε τι θα μας δώσουν τα Elite 3 rewards. Για να έρθει η αναπνοή σε σένα και να πάρει την τύχη μου όλη από μέσα που δεν είχα εγώ. Την κράτησα για σένα γιατί είναι καλό παιδί. Ωραία. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό. 70.000 coins. Να παίρνουμε τη Mother Week Pack και ένα Jumbo Rare Players Pack. Πάμε τι μπορεί να μας δώσουν. Έχουμε φτάσει σχεδόν στα 1,2. Και ακόμα έχω τα investments όπως θυμάστε. Σας είχα δείξει η David Silva και ο Ταμέντι και Brand. Οπότε με αυτά πάμε γύρω στα 1,4 με τα coins που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν τους πουλήσω και θα δούμε αν θα ανέβουν ή όχι. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω. Και δεν ξέρω αν όντως αύριο, αν σήμερα δηλαδή όταν βλέπετε το βίντεο, θα έχουν βγει ο Player of the Month ή θα είναι ο De Bruyne ή ο Sané. Πάμε να δούμε. Πάμε. Έχεις, τι περιμένεις με ανυπομονησία. Λοιπόν, πάμε 100k pack.
Ανοίγουμε το πρώτο μας pack για να δούμε. Τι μπορεί να μας δώσει το 100k pack. Είναι Path to Glory, είναι Path to Glory, παιδιά, ξεκινάμε πολύ καλά. Αργεντίνος είναι Gomez. Ο Γκόμες, τον έχει πετύχει και ο Τζέο. Μ' αρέσει. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει ο Γκόμες. Βγαίνει από το pack. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, πάμε. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και Χιμένες, έχουμε και Λιχτάινερ. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Να δούμε αν έχουμε κάποιο duplicate. Έχουμε κάποιο duplicate που αξίζει. Όχι, κανένα duplicate. Δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί φέτος τα 100 key pack δεν έχουν πάει πολύ καλά. Αλλά αυτό πήγε καλά. Ένα Path to Glory είναι πάρα πολύ καλό. Ο Γκόμες έχει ωραία κάρτα. Και αν πάρει την φόρμα που πιστεύω ότι έστω μία φέτος θα πάρει, είναι καλή προσθήκη στο club. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ίσως μας ζητήσει και στο SBC κάποια Path to Glory κάποια στιγμή. Οπότε την κρατάμε. Πολύ καλό ξεκίνημα. Πάμε όμως στο πρώτο Team of the Week pack. Θέλω αυτή τη φορά να κάνετε κάτι διαφορετικό. Τώρα πατήστε pause, πηγαίνετε κάτι ένα like, έτσι να, έρθει, να έρθουν τα vibes, να μεταφερθούν μέσα στο χώρο χρόνο και να μου έρθουν τώρα εμένα τα vibes όταν θα τα στέλνετε εσείς. Τώρα μου ήρθε έτσι. Τρελάθηκα. Πηγαίνετε, πατήστε ένα like, να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε. Σαν τη ομάδα θέλω να τρελαθούμε. Πάμε. Για να δούμε τι θα βγάλουμε. Για να δούμε τι θα είναι. Οκ, κλασικό flash. Για να δούμε. Πορτογάλος είναι παιδιά, είναι σκάτα, πολύ σκάτα, κρίμα. Και ήταν πάρα πολύ καλή τιμό για να το σκάτα ο πρώτος παίκτης, έστω έναν... Έναν μπενάτια ρε παιδιά, κάτι, τίποτα. Δυστυχώς, πολύ σκάτα αυτό το πακέτο. Συνεχίζουμε να μην έχουμε καλή τύχη στα τιμό του. Εντάξει, ο Λιάγιτς πήγαινε για 22, προφανώς τώρα θα πηγαίνει για 15-14. Επίσης αυτοί οι δύο έχουν καλά στάτσα το μεταξύ. Ο Ντριάρ είναι discard. Αυτοί έχουν καλά stats, αλλά μόνο για super sub κάνουν και για τίποτα άλλο. Θα τους κρατήσω, τους βάλω στο club. Πάντως είμαι απογοητευμένος από το pack luck. Πραγματικά περιμένα έστω έναν παίκτη, ο οποίος να ήταν για 50 χιλιάρικα έστω. Έστω για 50 χιλιάρικα, περίμενα έναν παίκτη, αλλά δεν έκατσε. Δυστυχώς, δεν μου φέρει στο pack luck. Ούτε εσείς όποιοι πατήσατε like. Ευχαριστώ πάντως αν πατήσατε like, γιατί είστε πολύ καλά παιδιά. Ναι, δυστυχώς δεν ήταν καλό το Πακλάκ. Εδώ είναι η ομάδα, σας την έδειξε και πριν. Δεν ξέρω πώς θα κινηθώ, αλλά μάλλον δεν θα αλλάξει κάτι. Με αυτή θα πάμε. Θέλω να κρατήσω τα coins να δω τι θα γίνει αυτή την Κυριακή. Όταν θα τελειώνει σιγά σιγά το Φουτσάμπιονς, να δω όταν θα πουλάνε όλες τις ομάδες τους. Αν θα έχουμε κι άλλο crash και αν θα πέσουν κι άλλο οι τιμές. Και μετά θα κινηθούμε ανάλογα από την επόμενη Πέμπτη που θα έχουμε τα επόμενα rewards. Θα δούμε και ποια θα είναι αυτά. Να δούμε πού μπορούμε να καταλήξουμε με αυτήν την ομάδα. Μπορούμε ξανά Elite ή για πρώτη φορά θα συμβιβαστούμε με τον Golden. Θα δούμε. Θα δούμε, όχι ότι είναι κακό το κολλήν, είναι καθόλου κακό. Οπότε, ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Αν ναι, πατήστε like, subscribe αν είστε εγγεγραμμένοι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, για χαρά!